Είμαστε σε έναν χώρο που είναι μνημείο θανάτου. Το ανάφερε ο κύριος Αναγνώστης. Το οδείο του Ηρώδη, όπως ξέρετε, είναι ένα δώρο που έγινε από τον Ηρώδη τον Αττικό, να μην τον μπερδέψουμε με τον Τετράρχη της Ιουδαίας, που είναι στα ξεκαρδελάκια, από τον Ηρώδη τον Αττικό, στη μνήμη της ωραίας του γυναίκας, είχε μια πανέμορφη γυναίκα που πέθανε στα 20-25 της χρόνια, ο πόνος του ήταν τόσος και έφτιαξε αυτό το μνημείο στη μνήμη. Έχουμε λοιπόν μια παρουσία θανάτου, ακόμη και στο χώρο που είμαστε. Πάνω εκεί είναι ο Παρθενώνας. Ξέρετε ότι ο Παρθενώνας είναι μαυσολείο, είναι μνημείο θανάτου. Τι θα πει Παρθενώνας? Ο ναός της Παρθένου Αθηνάς, της Αθηνάς Σοφίας. Πότε τον έφτισαν οι Έλληνες, οι Αθηναίοι, τον Παρθενώνα? 445-433, Είναι την εποχή που πεθαίνει ο κλασικός κόσμος. Πεθαίνει η κλασική σοφία. Τι το φαινόμενο του θερμοκηπίου που μας σκεπάζει σαν μια ομπρέλα και μας στερεί τη σχέση μας, τη διαλεκτική μας με τη φύση, τη γνήσια. Κάπως έτσι, πολύ αδρά σας λέω τι σημαίνει ολοκλήρωση της μεταφυσικής, πέθανε ο Θεός. Συμπτώματα του θανάτου του Θεού, θα τα αναφέρω ονομαστή αγαπητοί μου φίλοι, και εσείς ύστερα προβληματιστεί απάνω, θα μπορούσαμε να τα αναλύσουμε, αλλά θέλω να σας καταπονήσω πολύ. Πρώτον, το δημογραφικό πρόβλημα. Η μεγαλύτερη απειλή για την ιστορία, για την μελούμενη γενιά. Εάν παρακολουθήσετε τις στατιστικές, 20.000 χρόνια πήγαινε έτσι. Πολύ βραδύς ο ρυθμός. Από το 1860 πάει έτσι. Εντελώς κάθετα. Αν είτε σχετικά ασχετικά γράμματα. Έτσι, αυτό που λέμε ως το 1860 να γίνει ένα δισεκατομμύριο πληθυσμός της γης και σήμερα έχει φτάσει στα 6. Η αύξηση αυτή του πληθυσμιακή έκταση, το τι κακά θα γεννήσει, μπορεί κανείς εύκολα να το καταλάβει, γιατί σήμερα ο άνθρωπος δεν είναι σαν τους αχαρνείς της εποχής του Αριστοφάνη που ζούσαν με σκόρδο και κρεμμύδι. Σήμερα θέλουμε το κομμάτι το ψωμί να φάμε, αλλά θέλουμε κι άλλα. Θέλουμε και τη μερίδα μας στο πετρέλαιο, θέλουμε και τη μερίδα μας στον ηλεκτρισμό, θέλουμε και τη μερίδα μας στο καουτσούκ, θέλουμε και τη μερίδα μας την αλουμίνα, θέλουμε και τη μερίδα μας τα μέσα ενημέρωσης, τα βιβλία κτλ. Η ανάσα του ανθρώπου είναι δηλητηριώδης για τον συνάνθρωπο, λέει κάπου στον Εμίλιο ο Ρουσό. Έχει τόσο πυκνώσει ο πληθυσμός που είναι η μεγαλύτερη απειλή στο δημοκρατικό πρόβλημα. Μιλάω σε παγκόσμια κλίματα, Μην κολλήσετε και τη στάμπα του εθνικού μειοδότη. Μιλάω σε παγκόσμια κλίματα. Δεύτερον πρόβλημα. Δεύτερον σύμπτωμα της αποσύνθεσης του πολιτισμού. Είναι το οικολογικό. Τι να αρχίσουμε να πούμε για αυτή τη φρίκη που παρουσιάστηκε τα τελευταία 50 χρόνια. Απλώς το αναφέρω ονομαστή. Έχετε εικόνα όλοι. Και πόσο απειλητικό είναι αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να φυσήξει αέρας για να αναπνεύσουμε. Όπως έλεγε ο Ευρυπίδης, πρέπει να φυσήξει αέρας για να φύγουν τα πλοία από την αυλίδα. Τρίτον, είναι το πυρηνικό. Ο πυρηνικός κίνδυνος. Μη μας εξαπατάει αυτή η φαινομενική εξωτερική δυναμικοπολίτικη ότι δεν υπάρχει ο κίνδυνος του πολέμου, αγαπητοί μου. Ότι πόλεμος ήταν το σταθερό σύνδρομο του ανθρώπου. Τι γίνεται πάνω σε αυτό το χώρο? Ο Αϊνστάιν και ο Φρόιντ σε μια αλληλογραφία που είχαν πει ότι για να γλιτώσει ο άνθρωπος από τον πυρηνικό όλεθρο και τον εξαφανισμό του πρέπει να αλλάξει δομή σκέψης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Να πάψει να βλέπει με εντελώς διαφορετικό μάτι. Αλλά πάνω σε αυτό δεν έχουμε δει κανένα δείγμα και καμία πρόοδο. Ο άνθρωπος σκέφτεται με τις παλιές ιστορικές κατηγορίες, ενώ έχει γίνει αυτή η φοβερή τομή, το πυρηνικό. Τέταρτον, είναι το υπεριαλιστικό. Ο πλανητάκης μετά μάλιστα την κατάρρευση των χωρών του υπαρκτού σοσιαλισμού, ο πλανητάρχης που λέμε σήμερα, ένας νέος Τιβέριος δηλαδή, ή ένας νέος Καλιγούλας, γιατί ο Τιβέριος ήταν και βασιλιάς φιλόσοφος, και κυβέρνησε. Ένας νέος Καλιγούλας, την έρωνα σε κλάδο, του σύντομη και μου, πλανητάρχη, ποιος παίρνει τις αποφάσεις. Και όλοι αυτοί, όταν λέμε υπεριαλιστικό, εννοούμε την τρομακτική αδικία στα 4,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Αυτή η ασυντία και η αβιταμίνωση για να σβήσουν αυτές οι 7 ανεπτυγμένες χώρες. Το πρόβλημα λοιπόν το υπεριαλιστικό.
Συναφές με αυτό είναι και το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο έρχεται απειλητικό. Όλα αυτά τα δισεκατομμύρια από τον τρίτο κόσμο που βλέπουν σαν παράδεισο τις χώρες αυτές, την Ευρώπη κτλ. Είναι δείγματα εκείνου που έγινε στην ιστορία με τους Αττήλες, οι μεγάλες μεταναστεύσεις των λαών αμέσως μετά τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες, η Τζιγκίς Χάν και όλα αυτά τα πράγματα. Τι θα γεννείς. Άλλο σύμπτωμα είναι η ανεργία η φοβερή. Είδατε χθες για την κόρη κάποιου υπουργού μιλούσε ολόκληρη η Ελλάδα για μια θέση εργασίας. Ξέρετε τι μας περιμένει, τι περιμένει τα παιδιά με την ανεργία. Με την έννοια αυτή και βέβαια δεν πρέπει να ξεχάσουμε το ευδαιμονιστικό ιδεώδες εποχής. Αυτή είναι η χολέρα στις χολέρες πια, ότι ζητάμε συνεχώς υλικά αγαθά, εξαντλούνται οι φυσικοί πόροι, αυτά που λέγαμε, αυξάνει ο πληθυσμός, αυξάνονται οι ανάγκες, με γεωμετρικό ρυθμό πάμε δηλαδή κατά Χριστού και κατά Ισραήλ. Το ευδαιμονιστικό ιδεώδες, η καταναλωτική κοινωνία που λέμε, που είναι ανάγκη, δεν είναι πολυτέλεια για να συντηρούνται οι βιομηχανίες ή οι εργασίες, οι θέσεις εργασίες κλπ. Και να δούμε και λίγο στα δικά μας, πέθανε ο Θεός, σημαίνει αγαπητοί μου φίλοι σήμερα πρώτα ότι πέθανε ο δάσκαλος. Ποιος μας ακούει εμάς. Είμαστε 20 άνθρωποι και τα λέμε εδώ. Δάσκαλοι. Και εσάς, τον καθένα στο σχολείο το αύριο, να τον ακούνε 20. Όταν βγαίνει όμως ο δημοσιογράφος, αυτός ο αμόρφωτος και ο ανεύθυνος και μιλάει στο τηλεβίσιο, τον ακούνε 2 εκατομμύρια. Αυτοί είναι οι δάσκαλοι σήμερα. Και αυτοί διδάσκουν. Και αυτοί διαμορφώνουν. Τη νέα αγωγή διαμορφώνουν τις νέες γενναίες. Πέθανε ο δάσκαλος. Δεύτερον, πέθανε το βιβλίο. Ποιος διαβάζει σήμερα βιβλία. Έχουμε το τηλεβίζιο και τα βλέπουμε όλα έτοιμα, έχουμε το θέαμα και διασκεδάζουμε. Ξέρετε τι φοβερό κακό είναι αυτό για τον άνθρωπο. Πού είναι το μυστικό του βιβλίου, αγαπητοί. Το μυστικό του βιβλίου είναι ότι διαβάζοντας μία σελίδα, συνοδεύεσαι με την ανάγκη να μάθεις το πονητικό σύνδρομο που λένε. Αυτό το στοιχείο έτσι και έχει εξαφανιστεί από τα θεάματα και τα ακροάματα. Και ο άνθρωπος μένει σε μια επιφάνεια, μια εντελώς επιπόλαιη, ημιμάθεια δηλαδή. Πέθανε το βιβλίο. Πέθανε ο ποιητής από την εποχή του Χέλτεργη, όπως το είπε και ο Γιώργος Εφέρη. Δεν ξέρω ότι οι ποιητές τι χρειάζονται σε ένα μικρό ψηλό καιρό. Σήμερα όλοι είμαστε ποιητές, αλλά ποιητή δεν γίνεται. Χάθηκε ο ποιητής. Πέθανε ο ποιητής. Τώρα που κανείς δεν περνεί τα ηρώνια και όλοι γράφουν ποίηματα, θα πει πολύ νωρίς ο Οδυσσέας Ελίσσης. Τι άλλο πέθανε. Πέθανε ο αέρας.